Έναν αγώνα που μοιάζει να μην έχει τέλος ζουν οι γονείς των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην πόλη της Χαλκίδας. Αγωνίζονται για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και αξιοπρεπού σχολικού περιβάλλοντος για τα παιδιά τους, αφού οι κτηριακές εγκαταστάσεις των εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ετοιμόρροπες και άκρως επικίνδυνες. Τελικά, μετά από 15 μήνες, η προφορική δέσμευση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για παραχώρηση του στρατοπέδου Πηλίκα, ώστε να μεταφερθεί εκεί το σχολείο, έγινε γραπτή και με υπογραφή του Διευθυντή του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, αντιστράτηγου Αντώνη Κονδύλη και της Δημάρχου Χαλκιδαίων Έλενας Βάκα. Προχθές ανακοίνωσε η Δήμαρχος στη σελίδα του Δήμου, είχοντας και σχετική φωτογραφία με τον αντιστράτηγο κύριο Κονδύλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, ότι υπεγράφει επιτέλους, μετά από πολύ καθυστέρηση θα λέγαμε, η παραχώρηση του στρατοπέδου Πηλίκα, όχι όλου βέβαια, εκτάσεως περίπου 6 στραμμάτων 200 τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου εκεί να εγκατασταθούν τα νέα, οι νέες λιόμενες κατασκευές και να μπορέσει το σχολείο μας να πάει από το Βαθροβούνι εκεί για τα επόμενα 3 χρόνια. Η σύμβαση έχει υπογραφεί για τα επόμενα 3 χρόνια. Η Δημοτική Αρχή μας έχει πει ότι μέσα σε 3 χρόνια θα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες μαζί με την περιφέρεια, ούτως ώστε να αρχίσει να γίνεται η κτηριακή υποδομή σε οικόπεδο της περιφέρειας που είναι περίπου στα 2 δέντρα, αν θυμάμαι καλά, στη Χαλκίδα, κάποιο οικόπεδο εκεί. Όμως, ο σύλλογος μας, το πάγιο αίτημα του σύλλογου μας δεν έχει γίνει αποδεκτό ακόμα, που είναι 2 χρόνια τώρα και που είχαμε πει ότι έπρεπε να συγκροτήσει η Επιτροπή Καταλληλότητας η κυρία Δήμαρχος, για να βγει ακατάλληλος ο χώρος αυτός που εγκυμονεί ανά πάσα στιγμή κινδύνους και μπορούν να γίνουν ατυχήματα. Γι' αυτό και εμείς, τις 10 Ιουνίου, είχαμε κάνει μηνυτήρια αναφορά για αυτό το θέμα, ζητώντας τις επέμβασεις των εισαγγελικών αρχών, για να μπορέσει επιτέλους αυτός ο χώρος να βγει ακατάλληλος, λέγοντας κιόλας, εστιάζοντας το ότι θα γίνουν οι ενέργειες μετά κατεπίγουσες, άρα πολύ πιο νωρίτερα θα πάμε και στο τάγμα, στο νέο χώρο και επιπλέον το Σεπτέμβριο που ξεκινάει η νέα σχολική περίοδος, να μην πάνε ούτε μια μέρα τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί μας στο σχολείο εκεί. Οι γονείς δεν θέλουν τα παιδιά τους να περάσουν από τον μήνα Σεπτέμβριο ούτε μία ημέρα μέσα σε αυτό το επικίνδυνο σχολικό συγκρότημα. Όπως όμως διαφαίνεται, δυστυχώς η μετεγκατάσταση δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν τα Χριστούγεννα. Εγώ συνομίλησα προχθές με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κελαϊδίτη, μάλλον Περιφερειάρχη Εύβοιας, τον κύριο Κελαϊδίτη. Ο κύριος Κελαϊδίτης μου είπε ότι ξεκινάνε, στέλνουν άμεσα το φάκελο για προσυμβατικό έλεγχος, επειδή είναι κάποιο κόστος παραπάνω το έργο αυτό, στο ελεκτικό συνέδριο, το οποίο μου είπε ότι δεν θα αργήσει εκεί. Όμως το πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά τα δικά μας, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, ακόμα και με κατοστάρι να τρέξουν όλες οι υπηρεσίες, πριν τα Χριστούγεννα το θεωρούμε πολύ δύσκολο τα παιδιά να πάνε στη νέα δομή.